Αλλάζουμε τώρα θέμα με όμορφη διάθεση σίγουρα και με αφορμή τον λόγο συνάντησης ουσιαστικά με τη Γογό Αγριμάνη, την οποία έχω πολύ καιρό να συναντήσω και τσαχαλίζει και αποκαλύπτει το ότι βρίσκεται κοντά μου. Είναι εδώ όχι μόνο για να κάνει θόρυβο με καλό λόγο και με καλό τρόπο, θυμίζοντας την Παγκόσμια ημέρα, την ημέρα για να μας θυμίζει και να μας ευαισθητοποιεί για τον καρκίνο στην παιδική ηλικία. Και μάλιστα για καλό σκοπό, εμείς με ένα συμβολικό τρόπο και με ένα μήνυμα περνώντας, θα φτιάξουμε ένα κουμπαρά με την τεχνική του ντεκουπάζ ή με κάποιον άλλον τρόπο. Ναι. Θα μας πει τα τι και τα πώς και δίνοντας ένα πολύ μεγάλο δώρο όχι τόσο αξίας, ανεκτήμητης αξίας όμως και συμβόλισμου, στα παιδάκια που το έχουν ανάγκη. Αν δεν κάνω λάθος, οι 10 αυτοί κουμπαράδες που είναι τόσο όμορφα διακοσμημένοι και φτιαγμένα από τα χεράκια σου, ναι, θα δοθούν στο τμήμα, στο παιδοογκολογικό του Παγνή. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι σήμερα κοντά μου. Έχω καιρό να σε δω. Και μου έχεις λείψει. Ομολογώ πως είσαι τόσο πολύ άσχολη. Δεν μας έχεις ξεχάσει. Όχι. Εννοείται. Είσαι εδώ. Και θέλω να πιστεύω ότι οι Δευτέρες που σε εξυπηρετεί θα δίνουμε ραντεβού και πολλές προτάσεις. Έκανες θόρυβο και τσαχάλιζες. Τι έβγαζες, τι μου έτοιμαζες. Έβγαζε το ξυλόγλυπτο. Για να είναι έτοιμο. Ποια είναι η τεχνική, είναι ξυλόγλυπτο. Είναι ξυλόγλυπτο, το οποίο θα το κολλήσω στο κουμπαρά μου. Στους άλλους κουμπαράδες, κόλλησα χαρτοπετσέτες με παιδικές παραστάσεις. Άρα, απευθύνεται σε παιδιά. Okay. Έκανα απλό ντεκουπάζ. Okay. Απλά τώρα ήθελα να κάνω κάτι πιο ιδιαίτερο, γι' αυτό επέλεξα ένα ξυλόγλυπτο, το οποίο θα το περάσω μετά με χρώμα κυμολίας και θα το ξεσκονίσω με ένα ειρηδίζον χρώμα. Ωραία. Να δώσει ένα άλλο εφέ. Αυτά τα δωράκια, γιατί έχουμε συνηθίσει να τα δίνουμε σε τηλεθεατές, θα τα δώσουμε και θα τα στείλουμε μπόλικη αγάπη στα παιδάκια αυτά τα οποία θέλω να πιστεύω ότι θα χαμογελάσουν βλέποντας και εισπράττοντάς το. Και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παγκόσμιες ημέρες και γενικά ημέρες, είσαι και μανούλα και είσαι ιδιαίτερος ευαισθητοποιημένη. Ο καθένας πρέπει να ευαισθητοποιείται με το δικό του τρόπο και όσο μπορεί. Μπράβο. Και ό,τι μπορεί. Απλά, συμβολικά, με τόσο όμως έντονη ουσία. Λοιπόν, θα δώσουμε όμως και σε τηλεθεάτρια αυτό το οποίο θα ετοιμάσουμε με την τεχνική, με το ξυλόγλυπτο αυτή τη φορά, κουμπαρά και πνεύμα γενικά και εξοικονόμησης και οικονομίας και σίγουρα με φιδό για καλό λόγο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το ξυλόγλυπτο. Το οποίο το βρίσκουμε πού? Στα είδη που πουλάνε χόμπι. Okay. Επέλεξε και ένα μικρό κουμπαρά εξίσου για να προλάβουμε το χρόνο. Οπότε θα το ζεστάνω. Είναι μια καινούργια τεχνική. Απλά είναι κάτι καινούργιο που δεν το έχουμε δείξει ακόμα ούτως ή άλλως. Οπότε θα το ζεστάνω. Αυτό θα κουρμπώσει. Θα έρθει να το αγκαλιάσει ζεστάνοντας με το πιστολάκι. Και θα το κολλήσουμε με τη διάφανη την κόλλα, τη heavy body. Ωραία. Η οποία κολλάει τα πάντα. Τι έχεις περάσει τον κουμπαρά, ήταν πύλινος, περάσει, ήταν πύλινος, απλός πύλινος, απλά πέρασα λίγο πάστα διαμόρφωσης για να δώσει ένα πιο ιδιαίτερο εφέ όταν θα περάσει το χρώμα. Θα μπορούσαμε να την έχουμε αποφύγει αυτήν, αν θέλουμε. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, απλά εγώ το, για έξτρα το έκανα, αλλά δεν θα προλάβαινα το χρόνο εάν το έκανα εδώ πέρα, οπότε το έκανα στο σπίτι. Έχει φοβηθεί, σου λέει το κορίτσι αυτό. Θα πάω και θα με τρέχει πάλι η μαλασκού. Λοιπόν. Όπως και να έχει, δεν το περνάς με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο. Απλά με τη σπάτουλα το περνάς, κάθετες κινήσεις και απλά μπαίνει απάνω. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ωραία. Κάτι που θα τους ζωρίσει, ας πούμε. Οπότε πάω να ζεστάνω το ξυλόγλυπτο. Να πούμε ότι είναι 20 κουμπαράδες, όχι 10. 20 είναι. Ναι. Δεν ξέρω να μετράω καλά, απλά. Όχι, απλά. Μου είχε διαφύγει. Διπλασιάστηκε. Μην αρχίσουμε τώρα και κατοχυρώθηκε στην κυρία. 20 κουμπαράδες, μπράβο. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εκ μέρους σου ουσιαστικά, εμείς θα είμαστε οι εντεταλμένοι που θα τα αποστείλουμε στα παιδάκια. Θα ζεστάνουμε τώρα το ξυλόγλυπτο με το σεσουάρ. Πρέπει να το ζεστάνω αυτό για να γυρίσει. Είναι ξυλόγλυπτο ή είναι υλικό που προσωμιάζει με ξυλόγλυπτο? Είναι υλικό που προσωμιάζει με ξυλόγλυπτο, το οποίο όταν το ζεστάνει. Μπορεί να κουρμπώσει και να πάρει τη φορά που έχει το αντικείμενό του. Κουρμπώνω, τι ωραία λέξη. Νομίζω ότι εσείς μας παρακολουθείτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, ίσως να δυσκολευτήκατε. Κούρμπα είναι αυτή η κλίση, αυτή η καμπυλότητα. Οπότε φάπτεται, το αγκαλιάζει, το φοράει, το ντύνουμε και το μορφαίνουμε. Πάμε, δώσ' του. Ωραία. Οκ. Λέει η Γογό ότι δεν ακούγεται προφανώς και εμείς διαβάζουμε χείλη. Διαβάζω τα χείλη μας. Θέλει ζεστό αέρα για να μαλακώσει και να το αγκαλιάσει. Να ζεσταθεί.
Και μαζί με αυτό ζεσταίνεται όμως και η δική μας διάθεση όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ιδιαίτερως ευαισθητοποιημένοι και αν θέλετε από το δικό τους μετερίζει, το δικό τους αντικείμενο, φροντίζουν και κάνουν κινήσεις που δηλώνουν μη τι άλλο ανθρωπιά, ευαισθησία και κοινωνική διάθεση και προσανατολισμό. Και αυτούς τους ανθρώπους τους αγαπάμε και τους αναδεικνύουμε ως εκπομπή. Το ξέρετε καλά αυτό. Βλέπετε, έχει αρχίσει και γυρίζει, οπότε άμα του βάλω την κόλλα θα κάτσει. Κόλλα λοιπόν. Αυτή είναι πάστα διάφανη. Πάστα διάφανη. Ναι, η οποία κολλάει τα πάντα. Τα πάντα. Ναι, ναι, και ξύλο κολλάει κανονικό. Όχι μόνο αυτό. Έτσι απλά λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε περάσει την πάστα, έχει κάνει την προεργασία της σιγό. Κερδίζοντας χρόνο, πάστα την οποία μου είπες πώς τη λέμε πριν. Πάστα διαμόρφωσης είναι. Η συγκεκριμένη που έχω βάλει είναι με λίγους κόκκους για να δώσει λίγο παραπάνω εφέ από την απλή. Υπάρχει με κόκκους, υπάρχει η πάστα ηλία η διαμόρφωσης, η οποία δεν έχει καθόλου κόκκους και κάνουμε στένσιλ, δίνουμε κάποιο εφέ στο αντικείμενό μας. Υπάρχει και η πάστα με το... με τους κόκκους μέσα και δίνει πιο σαγρέτη πάλι. Βλέπετε, θέλει να το δουλέψεις και να... Σε δύο λεπτά έχω τελειώσει. Εμείς το δείχνουμε γρήγορα, στην πραγματικότητα όμως αυτά θέλουν το χρόνο τους και θέλουν πολύ και αγάπη. Θέλουν χρόνο, ναι, όντως. Είναι όμως ένα υλικό εύπλαστο. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να βρούμε αυτής της φιλοσοφίας και άλλα μοτίβα. Σας έχω φέρει και ένα... φορεματάκι εδώ πέρα που μπορεί να γίνει ένας υπέροχος πίνακας. Mm. Επίσης ένα αγγελάκι που μπορεί να μπει και στη μέση. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Και φαντάζομαι ότι αυτή την τεχνική μπορούμε να την εφαρμόσουμε όχι μόνο σε πύλινους κουμπαράτες, αλλά και σε άλλα στοιχεία. Μπορούμε να κάνουμε ένα καδράκι, όπως μας είπες προηγουμένως. Ναι. Κάτι διακοσμητικό, κάτι όμορφο με μπόλικη. Κάνει πολύ ωραία κουτιά επίσης. Κουτιά, ναι. Αποθηκευτικά. Κάνει πάρα πολύ ωραία κουτιά γιατί υπάρχουν σε τριαντάφυλλα τα ξυλόγλυπτα. Κάνει πολύ, πολύ ωραίους καθρέφτες. Mm. Υπάρχουν ξυλόγλυπτοι και έτοιμοι, αλλά υπάρχουν και γύρω-γύρω που μπορείς να ντύσεις την κορνίζα που τους. Μπορείς να το ντύσεις και να παίρνεις τον καθρέφτη και το βάζεις με ένα πολύ απλό τρόπο και γρήγορο. Χωρίς να μου πεις το κόστος, είναι η αξία προσιτή. Δεν είναι, όχι. Όταν το πάρεις έτοιμο το ξυλόγλυπτο του καθρέφτη, είναι λίγο πιο... Η τιμή του είναι λίγο πιο ακρίβη, αλλά σε σχέση με το να το αγοράσεις δεν έχει καμία σχέση. Και το έχεις φτιάξει και μόνος σου. Ναι. Αν όμως πάρεις εσύ και βάλεις τις μπορντούρες γύρω-γύρω, δεν είναι τόσο ακριβό το κόστος, όχι. Υπάρχει μεγάλο κοινό, κυρίως αποτελούμενο και απαρτιζόμενο από γυναίκες εκεί έξω, οι οποίες θέλουν δημιουργικά να αφιερώνουν χρόνο. Σίγουρα, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους, κάνεις το πιστολάκι. Και όντως είναι έτσι, γιατί είναι αυτό το οποίο, ως επιτοπλίστων, έχει και μια αλφα εμπειρία, μια βάση ως σημείο αναφοράς, δουλεύοντας το αντικείμενο αυτό με τόσο χειροποίητες δημιουργίες και κατανοεί. Δικό σου. Ναι, δικό σου και είναι και δώρο. Ναι. Λοιπόν, επειδή θέλει πάρα πολύ χρόνο για να κολλήσει καλά. Θέλεις να σε βοηθήσω. Ναι, άμα θέλεις. Κρατάω... Εγώ εδώ σαν το ταμένο. Μπορώ και έχω χέρια. Κρατάω και τη σιλικόνη. Αυτό, για πάνε ενδεχόμενο. Να του βάλουμε λίγο ακόμα. Κρατάω τη σιλικόνη που να κολλήσει κατευθείαν, να μην χάνουμε χρόνο. Βάλε μου το εδώ τώρα. Ωραία. Με ποιο τρόπο δεν ξέρω να το βάλω, να μην το χαλάσουν. Όχι, όχι, δεν χαλάει. Εδώ, εδώ. Έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Και αυτό κολλάει επιτόπου η σιλικόνη. Τέλεια. Απλά ήθελα να δείξω και πώς ζεσταίνει το ξυλόγλυπτο. Θέλει μεγάλη υπομονή να κάτσεις να το στεγνώσει. Να το ζεστάνουμε. Να το ζεστάνει. Αφού σιλικόνη. Το κολλήσουμε, μπορούμε λίγο-λίγο να το ζεστάνουμε. Θέλει να το βγάλουμε, να το βάλουμε κι άλλο λίγο σιλικόνη. Ναι, ναι. Τέλεια. Αυτό μπορούμε να το, αυτό μπορούμε το. Να το βγάλω. Να κρατά το άλλο. Πάντως είναι και πολύ χρηστικό αυτό με τη σιλικόνη, η οποία στιγμή βλέπουμε ότι ζεσταίνει, κολλάει όμως και. Δεν κουράζει και ταχύτατα γίνεται η διαδικασία και μπορείς να είσαι πιο σίγουρη για την... Για το αποτέλεσμα. Για το αποτέλεσμα. Ωραία. Ωραίο πάντως αυτό. Δίνει την αίσθηση του ότι είναι... Πώς είναι, ρε παιδί μου, στις εκκλησίες, πώς είναι η εικόνα που βλέπεις και λες, ω Παναγία, με δέος παρακολουθώ και με θρησκευτική ευλάβεια ακολουθώ τα βήματά σου. Αδελφία, είναι Χριστό, Γεωργία. Για εικόνες και τέτοια πράγματα. Είναι ωραίο.
Οπότε μπορούμε να βάλουμε τώρα και στη μέση το αγγελάκι. Κάτι να το βάλω ψήφο. Και φυσικά αυτό σχετίζεται καθαρά με το δικό σας γούστο, με την επιθυμία σας, με το τι θέλετε να φτιάξετε και σίγουρα με την ποικιλία στα υλικά τα οποία μπορούμε να βρούμε ανάλογα στο εμπόριο, ανάλογα με το τι θέλουμε να φτιάξουμε. Ο τρόπος είναι απλός, ζεσταίνουμε το τύπου ξυλόγλυπτο το οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε, του δίνουμε το χρόνο γιατί εμείς εδώ το βιάζουμε τηλεοπτικά λόγω της ταχύτητας που κινείται. Τα λεπτά δεν χαρίζονται εδώ, όχι μόνο στο καλό μεσημέρι, γενικά στην τηλεόραση, για να μπορέσουμε να το δείξουμε. Ασφαλώς αυτά χρειάζονται λίγη περισσότερη υπομονή, την οποία φαντάζομαι πως διαθέτετε, και σίγουρα λίγο περισσότερο χρόνο για να γίνει σωστά η δουλειά. Γενικά τα πράγματα θέλουν το χρόνο τους και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να του δώσουμε μια προέκταση στην ζωή, στις ανθρώπινες σχέσεις και σε οτιδήποτε κάνουμε και λέμε. Απλά κάνεις ένα αντικείμενο πάρα πολύ ιδιαίτερο με αυτά τα ξυλόγλυπτα. Υπάρχουν σε πάρα πολλά μεγέθη και μοτίβα και πτυχές. Ναι, πάρα πολλά. Το χρώμα τους είναι το ίδιο, είναι αυτό που θυμίζει ξύλο? Ναι, ναι, το χρώμα τους είναι το ίδιο και το χρωματίζεις εσύ ανάλογα. Εσύ περνάς τώρα, επιλέγεις τι χρώμα είναι αυτό? Εγώ επιλέγω το καφέ, το σκούρο, το χρώμα μεταλλικό κυμολίας, το οποίο θα μου δώσει ένα πολύ ιδιαίτερο εφέ, όταν θα βάλω αυτό που είναι ριδίζον χρώμα και θα δώσει το εφέ τρικουάλ. Θα παίξει από πάνω και δεδομένης και της τραχείας επιφάνειας. Θα πάει και στα ανάγλυφα πάνω. Ανάγλυφη που έχουμε δημιουργήσει με την πάστα, η οποία έχει προηγηθεί. Θα του δώσω σίγουρα μία άλλη αίσθηση και μία άλλη υφή στην αφή μας. Όταν θα το δώσουμε στην τηλεθεάτρια, εγώ θα κάτσω μετά να το κολλήσω τέλεια. Το φτιάξε με την ησυχία σου, γιατί ναι, κάθε φορά τρέχουμε. Αλλά τι να κάνουμε, ξέρετε, αυτά είναι ζητήματα καθαρά πρακτικά. Αφιερώνετε το χρόνο που θέλει, με υπομονή, του αγκαλιάζετε, του χαϊδεύετε και του δίνετε το σχήμα το οποίο θέλετε. Να πάρει την κούρμπα, την καμπυλότητα, να εφάπτεται και να μην ξεκολλήσει φυσικά. Αυτό θα είναι και δωράκι που θα δώσουμε σε τηλεθεάτρια. Ναι. Ωραία. Να τους δώσουμε τη δυνατότητα, επειδή ο χρόνος τρέχει, να καλέσουν τώρα στο 2813-98.000. Σας αφνιδιάζω τώρα, φίλες και φίλοι, το ξέρω, άρα είναι για καλό σκοπό. Και σίγουρα για καλό θα πάει σε μία τυχερή, η οποία θα είναι η πιο γρήγορη που θα καλέσει και θα κάνει δικό της αυτόν τον χειροποίητο κουμπαρά. Και εύχομαι να πιάσει τόπο αυτό με το πνεύμα οικονομίας, το οποίο καλό είναι να μας χαρακτηρίζει, και σίγουρα με την αποταμίευση για να ακριβολογούμε κάτι το οποίο θα πιάσει τόπο. Δεν ξέρω πόσο μπορεί το νοικοκυριό να περιορίσει τα έξοδά του, σίγουρα όμως μπορεί να αποτελέσει και ένα ωραίο διακοσμητικό για το τραπέζι σας, για το ράφι, για το σπιτάκι σας. Τρόποι που βλέπετε για να επικοινωνήσετε και με την ΓΟΓΟ και να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια σε πολιτιστικούς και όχι μόνο συλλόγους, τους οποίους κάνει όμορφες συναντήσεις και ωραίες δημιουργίες προκύπτουν από ένα πολύ πολύ δραστήριο κοινό που την ακολουθεί πιστά. Βλέπετε τη σελίδα της στο Facebook, Μέρβα, για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και ιδέες για να επικοινωνήσετε μαζί με αυτό το τόσο επικοινωνιακό, γλυκό, αληθινό πλάσμα. Σε αγαπάνε πάρα πολύ, να ξέρεις, ειδικά οι μαθητριές μου. Σε ευχαριστώ. Σε παρακολουθούν όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε ένα αγαπάει και ο κόσμος και το τονίζω κάθε φορά που επειδή συναντιόμαστε. Το κανονίσαμε τελευταία στιγμή, βοηθήσανε έτσι και να έχω μάθημα στο Αλκαλοχώρι εκείνη την ημέρα. Και με βοηθήσαν και οι κοπέλες και τα φτιάξαμε. Μπράβο. Με πολύ αγάπη. Και φαίνεται και όμορφα και 20 κουμπαράδες. Και θα φροντίσουμε να αποσταλούν στα παιδάκια, τα οποία δίνουν τη δική τους μάχη και ασφαλώς και οι οικογένειές τους, θυμίζοντας ότι η ελπίδα είναι αυτή η οποία δίνει τη δύναμη, δίνει το φως στα προσωπάκια τους, στα ματάκια τους, για την παγκόσμια αυτή ημέρα, 15 Φεβρουαρίου, η οποία μπορεί να παρήλθε. Στην πραγματικότητα όμως είναι κάτι το οποίο μας υπενθυμίζει το πόσο πρέπει να σκεπτόμαστε και να εκτιμάμε πράγματα και σίγουρα να δίνουμε δύναμη, με απλό τρόπο, με ουσία όμως, για την ημέρα αυτή. Καρκίνος παιδικής ηλικίας. Δυστυχώς. Η αλήθεια είναι ότι καλό θα ήταν να μην υπάρχουν άρρωστα παιδάκια. Έτσι είναι, ιδίως για τα παιδάκια, τα οποία από νεαρή ηλικία αντιμετωπίζουν, παιδική και εφηβική φυσικά ηλικία, τα οποία αντιμετωπίζουν ζητήματα. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο, πόσο μάλλον και τα παιδάκια αυτά, τα οποία βλέπουν το πιο σκληρό πρόσωπο της ζωής. Πάντοτε με ελπίδα όμως εμείς εμφαίνουμε σε αυτά τα νέα και στον κόσμο ο οποίος δίνει όπως εσύ το δικό του μήνυμα. Βάλε το πιστολάκι να το στεγνώσουμε. Και σε αυτό το σημείο μπορείς εγώ να περάσεις και εδώ, μπράβο, εκεί στο καπάκι. Ναι, ναι, και εγώ το βλέπω από το monitor, γιατί από κοντά είναι τόσο ωραίο. Αλλά παρατηρώ όλες τις πτυχές, βλέπεις ότι δεν σε αφήνω έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
απεικονίσουμε. Mm-hmm. Αυτό τώρα, επειδή εγώ το ξαναζέστανα, είχε και την κόλλα από μόνο του, την κόλλα τη διάφανη που βάλαμε, είχε και τη σιλικόνη που άμα τη ζεστάνεις ενεργοποιείται πάλι, οπότε κόλλησε λίγο καλύτερα. Ωραία. Έχω λίγο χρόνο. Λίγο. Και ενώ φαίνεται αυτό το χρώμα, να το δείξουμε, mm-hmm. φαίνεται ένα απαλό ροζάκι ριδίζων που έχει ένα ελαφρύ τρικουάζ. Θα αλλάξει όσο στεκνώνει. Γίνεται έτσι, τρικουάζ. Τρικουάζ, πολύ ωραίο. Σε μεμονωμένα σημεία, με απαλές κινήσεις. Με απαλές κινήσεις, με πολύ πλαγιαστό το πινέλο. Και χωρίς πίεση, πάει όλα στα ανάγλυφα πάνω και δίνει ένα ιδιαίτερο εφέ. Έχεις προλάβει να ξεκουραστείς καθόλου? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Να πω ναι, άρεσε. Ξέματα δεν λέμε. Ωραία. Αλλά εντάξει, όταν παίρνω τόση αγάπη, και από ανθρώπους που ξέρω και από ανθρώπους που δεν ξέρω, πραγματικά γεμίζεις. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Μου δίνει και εμένα δύναμη όλο αυτό. Έτσι είναι. Είναι μαγικό. Πραγματικά. Είναι σαν να, πώς είναι οι ενέσεις αδρεναλίνης, δεν ξέρω αν σας έχουν κάνει, αλλά φαντάζομαι ότι αν σας γίνουν ποτέ θα σας τονώσουν. Αυτό είναι η τόνωση. Και είναι αυτή η, πολλές φορές και αναπάντεχη, ξέρετε. Απρόσμενη, απροσδόκητη, έκρηξη αγάπης. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Αυτό είναι. Το πιο ειλικρινές, το πιο αυθεντικό, το πιο αναπόδραστο τελικά, γιατί δεν μπορείς να το αποφύγεις και δεν θέλεις να το αποφύγεις εν τέλει. Πραγματικά. Νομίζω ότι είναι η ανταμοιβή της δουλειάς μας αυτή. Και είναι και το κίνητρο το οποίο σου δίνει αυτή τη διάθεση να συνεχίσεις, να εξελίσσεσαι, να προχωράς και να βοηθάς ανθρώπους να κάνουν κάτι στον ελεύθερο χρόνο τους, να φτιάχνουν τη διάθεσή τους πολλές φορές και την ψυχολογία τους. Ξέρετε πόσο δημιουργικό είναι και πόσο μοναδικό είναι να φτιάχνεις κάτι δικό σου. Και φυσικά να μην σου κοστίζει και κούκοσα ειδώνει και να είναι και κάτι το οποίο είναι απόλυτα μοναδικό και χειροποίητο. Κάτι που δεν το βρεις εκεί έξω. Και θα σου πούνε και μπράβο για τα χεράκια σου. Αμέ. Και είναι του γούστου σου, πραγματικά. Ναι. Είναι κάτι που σου αρέσει, κάτι που θα το βλέπεις και θα λες... Θα καμαρώνεις. Ναι. Και ιδίως όταν σου το επισημαίνουν και άλλοι, και αυτό είναι το πιο μαγικό. Τι όμορφο είναι από πού το πήρες, το έφτιαξα μόνη μου. Ή μόνος μου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άντρες οι οποίοι είναι έτσι εξαιρετικά δραστήριοι και δημιουργικοί όπως οι γυναίκες συνηθίζουμε να βλέπουμε, αλλά ναι, γιατί όχι. Στον ντεκουπάζ νομίζω ότι πιο πολλοί γυναίκες έχει. Γυναίκες. Εμείς είμαστε, παιδί μου, τις λεπτομέρειες. Τους αρέσει να φτιάχνουν το σπίτι τους. Τους αρέσει να κάνουν δώρα. Ναι. Ειδικά τώρα πάλι που έρχονται οι γιορτές, τους αρέσει πάρα πολύ. Απόκριες, πέρασε ο Βαλεντίνος, έρχονται άλλες μέρες. Πάντοτε βρίσκουμε έναν ωραίο τρόπο, μια ωραία αφορμή για να εκδηλώσουμε την αγάπη μας και σίγουρα να κάνουμε κάτι με πολύ, πολύ ιδιαίτερη αξία. Κάτι δικό μας. Λοιπόν, βλέπω το χρόνο ότι τρέχει και όσο εσύ θα σε αφήσω εγώ μετά να κάνεις τις πτυχές, τα μπικλιμπίτια και τις λεπτομέρειες, να το δώσουμε στην τυχερή φίλη που κάλεσε. Μία είναι κορίτσια, δεν μπορούσα να δώσω παραπάνω. Τώρα δώσαμε 20 κουμπαράδες. Δεν δώσαμε λίγο για παιδάκια βέβαια. Αλλά την επόμενη φορά, γιατί θα τα ξαναπούμε σύντομα, θα δώσουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε ότι μου τις έχεις καλωμάτι όλες. Τι θα τις κάνω. Σας αγαπάμε. Και άλλα δωράκια. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πάντα να είσαι τόσο ζωτική, με μπόλικη ενέργεια να δίνεις και να συμπαρασύρεις, γιατί όσες δυσκολίες, όση κούραση για να έχει αυτό το πλάσμα, πάντα με το χαμόγελό τους είναι. Και εγώ τους ανθρώπους που χαμογελούν, τους λατρεύω, τους θαυμάζω και τους θέλω κοντά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι κοντά σου. Εγώ σε ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.